Καλησπέρα φίλες και φίλοι, τι κάνετε? Κώστας Infinity Games εδώ, ένα καινούριο επεισόδιο Insight έχω ετοιμάσει για εσάς και θα μιλήσουμε για το καινούριο μεγάλο update, αν και λέμε μεγάλο, αλλά στην ουσία ήταν 1,5 γίγα, αλλά αυτά που προσφέρει είναι μεγάλα, για το Gran Turismo το 7 στην έκδοση του PlayStation 5. Παιδιά, εντάξει, όλοι το ξέρετε το Gran Turismo, ξέρετε ότι υποστηρίζει 4K 60fps, Ray Tracing στα 30fps, περιμέναμε και το free update για το Μάρτιο που προσθέτει κάποια αυτοκίνητα και κάποιες πίστες. Δεν περιμέναμε όμως, αλλά και είναι σωστή η κίνηση της Sony και της εταιρείας που έχει φτιάξει το Gran Turismo το 7, να αναβαθμίσει πλήρως το μηχάνημα και με τις καινούργιες δυνατότητες. Τι εννοώ με αυτό? Δηλαδή, πέρα από τα αυτοκίνητα, τα τέσσερα αυτοκίνητα τα καινούργια που μας έχει προσφέρει, πλέον θα μπορούμε να παίζουμε το Gran Turismo το 7 στα 120Hz, δηλαδή στα 120fps. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά σε ένα racing simulator και γενικώ στα racing παιχνίδια, ότι όσο πιο μεγάλος είναι ο ρυθμός ανανέωσης και τα hertz, τόσο πιο γρήγορο είναι το response time μεταξύ χειριστήριου, οθόνης κτλ. Άρα σημαίνει πιο γρήγορα αντανακλαστικά. Ένα αυτό. Δεύτερον, χώρια από τα 120fps για τους κατόχους που έχουν monitor, που λίγο δύσκολο το βλέπω, αλλά περισσότερο για τηλεοράσεις. Οι καινούργιες τηλεοράσεις λοιπόν που υποστηρίζουν HDMI 2.1, που σημαίνει ότι υποστηρίζουν 4K 120fps, έχουν και την τεχνολογία Variable Refresh Rate ή Adaptive V-Signal ή G-Signal όπως έχει η Nvidia και η AMD. Δηλαδή το Variable Refresh Rate είναι μεταβολή ρυθμού της οθόνης, όπου όταν το παιχνίδι είναι μεταξύ 48 frames ή 120 και ανεβοκατεβαίνει, εμείς στην οθόνη μας είτε στο monitor μας, αν υποστηρίζει το VRR, βλέπουμε μια σταθερή εικόνα. Αυτό είναι λοιπόν, παιδιά, το VRR. Και επίσης πάλι πολύ σημαντικό είναι ότι με την καινούργια αναβάθμιση, εκτός από τα 120Hz, τα 120fps να το πω αλλιώς, και το VRR, έχουμε και αναβάθμιση στο VR. Εγώ λοιπόν, παιδιά, που είχα το VR, το VR το 2, λοιπόν, βάζοντας το πάνω, βλέπω πλέον σημαντική διαφορά από ποια άποψη? Ότι πλέον στο VR δεν παίζω στα 60, αλλά παίζω στα 120. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι αυτό και από θέμα ζαλάδας και από θέμα κινησιολογίας γενικώς στο VR. Όχι ότι πριν δεν ήταν άψογο, απλά είναι πιο άψογο, δηλαδή πιο τούμπανο, ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Τέλος, πώς να το πούμε. Μην ξεχνάτε λοιπόν, παιδιά, ότι βλέπετε το κανάλι Κώστας Infinity Games, έτσι. Κάντε μια εγγραφή να στηρίξετε την όλη προσπάθεια, ένα like και χτυπήστε και το καμπανάκι, γιατί έχω βραχνιάσει αυτή τη στιγμή και δεν μπορώ να μιλάω. Λοιπόν, πάμε λίγο να διαβάσουμε λίγο τα specs αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, οι λεπτομέρειες, η έκδοση είναι η 1.31, η οποία κυκλοφόρησε και έχει τα βασικά χαρακτηριστικά από ό,τι μας λέει εδώ. Από αυτοκίνητα προσθέθηκαν τα ακόλουθα 5 νέα αυτοκίνητα: το Audi, το RS, το 5, το Turbo, το DM του 19, το Mazda 3X Bondi Selection του 19, την Porsche 959, Porsche Carrera GTS 904, το Toyota Alpine Exclusive. Okay. Προσθέθηκαν δύο πίστες αντοχής και ταχύτητας. Παγκόσμιες πίστες τα βλέπετε εδώ πέρα. Πρόσκληση Ιαπώνων, World Tour Car 800, Kyoto Driving Park, Κύπελο Porsche, Tokyo Express, πρόσκληση Ιαπωνικών 4x4. Και εννοείται ότι προσθέσανε και την τοποθεσία. Στα καρέ ερχόμαστε εδώ και βλέπουμε λοιπόν ότι και στον καφέ έχουν προσθέσει συλλογή για οικογενειακά Toyota αυτοκίνητα και τα Ford, όπου μπορείς να τα συλλέξεις και να πάρεις τις ανάλογες αμοιβές, έτσι. Σχεδιαστές αυτοκινήτων, βλέπετε εδώ πέρα ότι έχουν βάλει διάφορους σχεδιαστές για τα αυτοκίνητα που μας λέει κάποια πράγματα στο καφέ. Ρυθμίσεις προβολής είναι αυτό το σημαντικό που σας έλεγα, ότι προσθέθηκε υποστήριξη στα 120Hz και VRR με τα βιτό ρυθμό ανανέωσης, έτσι. Και δίνοντα υπολογίσεις κάμερα, αγώνες, σαλόνια, τρέξτε λοιπόν. Επίσης έχει στα shape το καινούριο κόλπο, το οποίο, παιδιά, μπορείς πλέον, έτσι, να κάνεις
Drifting, τι εννοώ drifting? Δηλαδή να βγάλεις μια εικόνα και να βάλεις το αμάξι σου και να προσθέσεις καπνό την ώρα σαν να κάνει drifting και να το βγάλεις φωτογραφία. Υπάρχουν τέτοια ωραία πράγματα. Αλλά παιδιά, πραγματικά σας λέω, το σημαντικότερο απ' όλα είναι τα 120 FPS. Προσέξτε τώρα να δείτε. Εγώ ήθελα να δοκιμάσω την κονσόλα, γιατί όπως ξέρετε, πέρα από αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά που σας είπα, να πάμε λίγο και στο χάρτη, αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι όταν πήγαινα στις επιλογές εδώ πέρα, ρυθμούς ανανέωσης, έτσι, βλέπετε ότι υπάρχουν τέσσερις επιλογές, να το πω έτσι. Υπάρχει η προτεραιότητα στο Ray Tracing και στην ανάλυση, στο ρυθμό ανανέωσης, το ρυθμό καρέτα FPS και την ενεργοποίηση στα 120 FPS. Λοιπόν, αν κάποιος λοιπόν δεν έχει monitor ή τηλεόραση HDMI 2.1 που υποστηρίζει 120 Hz, μπορεί και να πάει να το βάλει στα 60 Hz. Προσέξτε τώρα, βάζοντας το στα 60 Hz και βάζοντας το Ray Tracing Enable, ενεργοποιημένο, τα φορτορεαλιστικά γραφικά, να το πω έτσι, βλέπουμε ότι το game είναι μέσα στα 60, αλλά το replay είναι στα 30, λόγω ότι εκεί δουλεύει το Ray Tracing μόνο στο replay. Σε ρυθμούς ανανέωσης προτεραιότητας ρυθμού καρέ λοιπόν, έχουμε τη διαφορά ότι εδώ πέρα έχουμε το παιχνίδι στα 60 FPS και το replay στα 60 FPS χωρίς τη δυνατότητα του Ray Tracing. Προσέξτε όμως, εγώ έκανα τη μαγιά και ήθελα να δω, αφού τώρα έχει ενεργοποιήσει τα 120 FPS, μπορώ να βάλω και το Ray Tracing που παύλα έχει και την ανάλυση ακόμα πιο καλύτερη, να δω αν θα μπορέσω να πετύχω πάνω από 30 FPS, γιατί θέλω το replay μου, ρε παιδί μου, αν έχω κάνει ένα ωραίο replay και θέλω να το ανεβάσω στο κανάλι ή θέλω να το μοιραστώ με τους φίλους μου, να μπορώ να δω τουλάχιστον είναι 30, είναι 60, παίζει κάτι παραπάνω, τι γίνεται. Παιδιά, σας πληροφορώ ότι πραγματικά παίζει πάνω από 60 FPS, εγώ που το μέτρησα εδώ πέρα, γιατί η τηλεόραση που έχω μέσα έχει ένα κρυφό μενού, τέλος πάντων, όπου μπορείς να πατήσεις και να σου μετράει τα frames αυτομάτως που δέχεται η εικόνα. Λοιπόν, με ρυθμό ανανέωσης στα 120 FPS και ενεργοποιώντας το Ray Tracing, η κονσόλα μου παίζει από 60-65 το χαμηλότερο μέχρι 95 και καμιά φορά 100 FPS. Πάρα πολύ σημαντικό. Αν βέβαια όμως βγάλω το Ray Tracing και χρησιμοποιήσω μόνο τα frame rate για να έχω καλύτερα frames, παιδιά, είναι κολλημένο στα 120 FPS. Προσέξτε τώρα να δείτε. Εγώ δεν θα παίξω παιχνίδι για να σας δείξω, θα κάνω όμως το άλλο, θα πάω εδώ στη σελίδα μου, επειδή έχω διάφορες επαναλήψεις που έχω γράψει. Όπως είδατε τώρα, είναι ενεργοποιημένο τα 120 FPS και ενεργοποιημένο το Ray Tracing. Απλά δεν έχω το VRRR, γιατί η Game Capture Card εμένα δεν υποστηρίζει VRRR, αλλά υποστηρίζει μέχρι 240 Hz. Λοιπόν, και θα βάλουμε τώρα ένα αγώνα από περιέργεια μόνο και μόνο για να δείτε το replay και να δείτε πόσο smooth είναι με ενεργοποιημένο το Ray Tracing. Για πάμε λίγο να το δούμε. Πατάω επανάληψη, αναπαραγωγή. Όπως βλέπετε παιδιά, αυτή τη στιγμή στο replay με ενεργοποιημένο το Ray Tracing, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε 30 FPS, έχουμε smooth εικόνα, το βλέπετε και στις οθόνες σας. Βέβαια στο YouTube δυστυχώς δεν μπορείς να ανεβάσεις βίντεο πάνω από 60 FPS, ωστόσο εμένα εδώ οι μετρήσεις που μετρώ αυτό το βίντεο, αυτή τη στιγμή το replay παίζει γύρω στα 95 FPS με negative 4K και επαναλαμβάνω έτσι, με ενεργοποιημένο το Ray Tracing. Οπότε καταλαβαίνετε δηλαδή, είτε είναι χάλμα οφθαλμού. Και εκεί που έλεγα, ρε παιδί μου, λέω εντάξει, πόσο πια τούμπανο θα το κάνουμε το Gran Turismo το 7. Αν και να σας πω την αμαρτία μου, αν κάτσεις και το καλοσκεφτείς, το σκεφτόμουν και λέω, κάτσα, από τη στιγμή που έχουν ενεργοποιημένα η κονσόλα, σου δίνει τη δυνατότητα τα 120 FPS, σου δίνει το VRRR, το Variable Refresh Rate, κάποια στιγμή οι εταιρείες gaming δεν πρέπει να το εκμεταλλευτούν αυτό, να δώσουν το κάτι της παραπάνω? Και όμως παιδιά το κάνανε και δώσαν το κάτι της παραπάνω, και όπως βλέπετε η εικόνα είναι smooth, έχει Ray Tracing
και είναι καταπληκτική. Πόσο μάλλον οι αγώνες. Βέβαια δεν έχω προλάβει να παίξω, γιατί ξέρετε ότι καθημερινές δουλεύω και έχω μόνο το Σαββατοκύριακο που κάνω live στην κάθε Σαββάτο στις 8 η ώρα το βράδυ. Και την Κυριακή, καμιά φορά που παίζω με εσάς μαζί ή με διάφορους φίλους μου, διάφορα online παιχνίδια και ρίχνουμε γέλιο και κάνουμε και μαλακίες κτλ. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Σας εξήγησα κάποια πράγματα. Πραγματικά, ειλικρινά σας μιλάω, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και από την άποψη το VR. Τώρα δεν μπορώ να κάτσω στη διαδικασία να σας βάλω το VR, γιατί και να βάλω το VR από την οθόνη τη δικιά σας δεν πρόκειται να δείτε τη διαφορά. Πιστέψτε μου όμως ότι με το καινούριο update και το VRRR που έβαλα πάνω είναι χάλμα οφθαλμών. Ωστόσο, αν σας άρεσε λοιπόν παιδιά το βίντεο, δεν έχετε παρά να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι, να στηρίξετε την όλη προσπάθεια. Μην ξεχνάτε ότι κάθε Σαββάτο 8 η ώρα το βράδυ είμαστε εδώ και παίζουμε τα αγαπημένα μας παιχνίδια. Και επίσης, όταν εσείς κάνετε εγγραφή και χτυπήσετε και τον καμπανάκι, έτσι σας έρχονται οι ενημερώσεις ό,τι βίντεο ανεβάζω. Και φυσικά μπορείτε να μπείτε και στην κοινότητα του καναλιού και να ψηφίσετε το αγαπημένο παιχνίδι που θέλετε να παίξουμε στο live stream. Επίσης, κάθε Κυριακή, συνήθως τις περισσότερες Κυριακές, μέσα από τα social media μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου και να κανονίσουμε να κάνουμε ένα live stream μαζί, να παίξουμε ένα παιχνίδι μαζί, Fortnite, Call of Duty, Minecraft, ξέρω εγώ, ό,τι γουστάρετε τέλος πάντων. Να κάνουμε έτσι ένα χαβαλέ ωραίο, γιατί αυτός είναι ο σκοπός ο δικός μου προσωπικός και σαν κανάλι, είναι να μετράει η γνώμη σας και να κάνουμε πράγματα μαζί, έτσι. Και επίσης, αν έχετε μεγάλη καρδιά, που συνήθως δεν το λέω, αλλά αυτή τη φορά θα το πω σε αυτό το βίντεο, κάντε ένα donate μέσω PayPal ή χτυπήστε το Super Thanks και κάντε ένα donate στο κανάλι, γιατί η καιρή είναι δύσκολη και χρειαζόμαστε χρήματα να συντηρήσουμε το κανάλι και να έχουμε καινούργια παιχνίδια να σας παρουσιάζω. Λοιπόν, αυτά, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Ελπίζω αυτό το βίντεο να ήταν χρήσιμο. Εμείς θα τα πούμε και στα live stream όπως ξέρετε. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.